Να πάμε να συζητήσουμε, γιατί ξέρετε υπάρχουν και τα υπόλοιπα θέματα, υπάρχουν και τα ελληνοτουρκικά, υπάρχει και το Βαλκανικό Δείπνο, υπάρχει και η Κύπρος. Με αυτά θέλω να υποδεχτώ τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, τον στρατηγικό αναλυτή. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και βεβαίως να πω την καλημέρα μου και να υποδεχτώ τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Εφαντή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με εσάς που σας έχουμε σε μια απόσταση, μετά θα πάω στον κύριο Καλεντερίδη, να ρωτήσω ποιο ήταν το μήνυμα που εστάλει από την Αθήνα. Βεβαίως είχαμε όλη αυτή την αγωνία, τις απώλειες, την τραγωδία του πύρινου Ολέθρου, αλλά ποιο ήταν το μήνυμα που εστάλει από την Αθήνα, να πω, στην Άγκυρα σε σχέση με το Βαλκανικό Δείπνο, με τους 11 ηγέτες, ή θεωρείτε ότι δεν εστάλει κάποιο μήνυμα? Και το συσχετίζω και με τα επεισόδια που έγιναν, την προκλητική στάση που κρατούν οι Τούρκοι με μεγάλη συνέπεια στην Κύπρο. Ναι, δεν θα έλεγα ότι άμεσα συνδέονται τα δύο. Η πρωτοβουλία της Αθήνας έχει έναν συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια να επανέλθει το ζήτημα της ένταξης ή της ενσωμάτωσης ή του μέλλοντος γενικά των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη. Έχει το συμβολισμό ότι γίνεται 20 χρόνια μετά την Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης και τη λεγόμενη Ατζέντα της Θεσσαλονίκης. Yeah. Είναι ένα μήνυμα κυρίως προς τα τύρανα, θα έλεγα εγώ, ότι εάν η πολιτική της κυβέρνησης της Αλβανικής δεν διαφοροποιηθεί, δεν προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην Αθήνα, θα μείνει αποκλεισμένη από την υπόλοιπη πορεία που χαράσεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω το μήνυμα ήταν προς τα εκεί. Στην Άγκυρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα από την Σύνοδο. Ούτε από τη συνάντηση, λέτε, του κ. Μητσοτάκη με τον Ζελένσκι. Προκύπτει κάτι για την Άγκυρα? Ενδεχομένως για τα σιτηρά και η αναφορά που έκανε ο κύριος Ζελένσκι. Δεν ξέρω τώρα, ίσως δεν θα έπρεπε να επιμείνω. Εσείς είστε ο ειδικός, εσείς θα μου πείτε. Όχι, δεν, ξέρετε, το περιβάλλον, το περιφερειακό, προφανώς το διαμορφώνει κυρίως το ουκρανικό. Δηλαδή οτιδήποτε συμβαίνει έχει σχέση ή επηρεάζεται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η χώρα βεβαίως, το βασικό της πρόβλημα είναι ο τουρκικός αναθεωρητισμός και άρα είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι ό,τι και να κάνουμε δεν έχουμε και στην άκρη του μυαλού μας την Τουρκία. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάω τώρα στον κύριο Καλεντερίδη και να αναφέρω επίσης, γιατί το απάντησε σε ερώτηση που έκανα ο κύριος Σιφαντής, να αναφέρω ότι νωρίτερα μας είπε ο κύριος Μέτιος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πως η Αλβανία έχει στείλει βοήθεια, έχει στείλει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 2 αεροσκάφη στις δυνάμεις πυρόσβεσης που αντιμετωπίζουν το μέτωπο του Εύρου. Κύριε Καλεντερίδη, εσείς ποιο εκτιμάτε ότι είναι το μήνυμα που εστάλει από την Αθήνα με τους 11 ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και ποιους αποδέκτες είχε επίσης? Κοιτάξτε, η πρωτοβουλία αυτή, καταρχάς να πω και εγώ ότι είναι δύσκολες στιγμές αυτές για την πατρίδα μας. Ελπίζω να έχουμε αίσιο τέλος σε αυτή την κρίση. Πράγματι ήταν διπλό το ζήτημα αυτής της συνάντησης. Ναι. Το πρώτο είχε να κάνει, νομίζω, το μείζονο σημασία ήταν το θέμα των Ουκρανών. Η Ουκρανία, η οποία κατάφερε να αποκτήσει τη δέσμευση των Δανών και της Ολλανδίας για 61 F-16, θα τους παρέχουν μέχρι το τέλος του χρόνου 61 μαχητικά αεροσκάφη F-16. Αυτό το tour, το ταξίδι του Ουκρανού Προέδρου κατέληξε, αν θέλετε, στην Ελλάδα. Και σε αυτό εμείς αναλάβαμε τη δέσμευση της εκπαίδευσης των χειριστών. Ε? Ακριβώς, και στην Καλαμάτα. Και επίσης θα υπάρξει και ένα πακέτο, το οποίο το μάθουμε τις επόμενες μέρες, σχετικά με την παροχή στοκαρισμένου υλικού, πολεμοφοδίων, πυρομαχικών, αρμάτων. Θα δούμε τι είναι αυτό, ναι, το οποίο θα συζητηθεί, θα αποφασιστεί. Άρα κατέληξε, αν θέλετε, αυτή η συνάντηση εδώ.
αυτό ήταν νομίζω το μείζον να στηριχθεί και επικοινωνιακά ξανά το ουκρανικό, διότι το ζήτημα έχει ίσως δυσχεράνθει η ουκρανική ατζέντα με τις τελευταίες εξελίξεις της, επί του πεδίου εννοώ. Και βέβαια το δεύτερο ήταν, έχει να κάνει, όπως μας το είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φοντερ Λάιεν, με το θέμα της επέκτασης, της ενσωμάτωσης μάλλον νέων μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και είδαμε χώρες και όπως η Μολδαβία, πέρα από δηλαδή τις χώρες γειτονιάς μας, ναι, και άλλες χώρες που είναι υποψήφιες προς ένταξη. Αυτό ήταν, αν θέλετε, το μήνυμα εν γέννη. Νομίζω ήταν μια σωστή πρωτοβουλία από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι μια, πρέπει να βλέπουμε τέτοιες εξωστρεφείς πρωτοβουλίες. Υπήρχε, νομίζω, μια μεγάλη παραφωνία που την υπογράμμισε ο κύριος Βούτσιτς. Η παρουσία εδώ του κύριου Κούρτη, ο οποίος είναι ένας ηγέτης μιας χώρας που δεν την έχει αναγνωρίσει η χώρα μας. Ήρθε εδώ με τιμές πρωθυπουργού. Νομίζω ήταν ένα λάθος αυτό, διότι υπάρχει ο παραλληλισμός με τα κατεχόμενα. Αυτά είναι μια, νομίζω, παραφωνία. Κατά τα άλλα, ήταν μια εξωστρεφής, ξαναλέω, διπλωματική κίνηση. Δεν μας έχει συνηθίσει διαχρονικά η ελληνική πολιτεία. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Μάλιστα. Τώρα, να περάσω στο επόμενο ερώτημα και να ξεκινήσω πάλι από τον κύριο Ιφαντή. Οι προκλήσεις των Τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα. Ο τρόπος με τον οποίο έρχεται από πίσω η Άγκυρα, και ξέρετε, εκεί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε με μήνυμα σε βίντεο ή σε φωτογραφία τον Μπαχτσελή, τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν, ο οποίος φόρεσε τις μπότες του και έκανε και μια βόλτα μέσα στο χαλί του γραφείου του και είχε από κάτω τραγουδάκια που λέγανε ότι η Κύπρος είναι τουρκική. Βλέπετε μια στρατηγική διαφορετική από την Άγκυρα? Βλέπετε να επηρεάζονται επίσης οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από αυτού του είδους τις προκλήσεις? Εντάξει, η στρατηγική της Άγκυρας δεν είναι διαφορετική, δηλαδή δεν βλέπω ότι έχει διαφοροποιηθεί. Ιδιαίτερα μετά το 2017 είναι σταθερή η επιδίωξή της για την de jure αναγνώριση των κατεχομένων. Δηλαδή όλη αυτή η απέτηση, η παράνομη απέτηση για κυριαρχική ισότητα, δηλαδή για δύο κράτη ως προϋπόθεση μιας διαπραγμάτευσης, μιας νέας διαπραγμάτευσης. Συγγνώμη που διακόπτω, κύριε καθηγητά, εννοούσα στρατηγική διαφορετική ως προς τις προκλήσεις στην Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Βλέπω ότι περιορίζονται στην Κύπρο τώρα, αν καν αυτό σημαίνει κάτι, από το Φεβρουάριο και μετά, έτσι, από τον φωνικό σεισμό εννοώ και μετά. Εντάξει, υπάρχει, εδώ πέρα έχουμε κάτι καινούριο, ενώ στο παρελθόν αυτό το οποίο ήθελε η Άγκυρα ήταν η διμεροποίηση του Κυπριακού, δηλαδή σταθερά από το 1974 και μετά, η Άγκυρα και στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και των Ηνωμένων Πολιτειών, η στρατηγική της ήταν το Κυπριακό να λυθεί ως ζήτημα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ενώ η ελληνική και η κυπριακή στάση ήταν, η θέση ήταν ότι το Κυπριακό είναι ένα ζήτημα εισβολής και κατοχής και ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να είναι λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με την διαμεσολάβηση του Γενικού Γραμματέα. Και βεβαίως, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία γίνεται κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν μια διαφοροποίηση ως προς αυτό, δηλαδή η Τουρκία, επειδή τουλάχιστον σε αυτή τη συγκυρία θέλει την ηρεμία και την καλή εντός εισαγωγικών σχέση με την Αθήνα, αλλά την ίδια στιγμή δεν πρόκειται. Αυτό είναι το μήνυμα της Άγκυρας και όχι των Τουρκοκυπρίων. Οι Τουρκοκύπροι δεν είναι αυτόνομοι ως προς το τι. Ως οντότητα, λέτε. Πολιτικά. Ως το τι μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα το οποίο να μην το εγκρίνει ή να μην το ζητήσει η Άγκυρα. Άρα εδώ έχουμε ένα μήνυμα πολύ ισχυρό, το οποίο είναι, κατά την άποψή μου, κατά την ανάγνωσή μου, ότι είτε η ελληνική πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα προσαρμοστεί στην απέτηση των Τουρκοκυπρίων για την αναγνώριση της κυριαρχίας στα κατεχόμενα, της τουρκικής κυριαρχίας στα κατεχόμενα, είτε θα συνεχίσει με αυτήν την τακτική της διεύρυνσης και της δημιουργίας νέων τετελεσμένων, είτε στα Βαρόσια, είτε στην νεκρή ζώνη, με διάφορα προσχήματα, δίθεν ανθρωπιστικά, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα. Είναι ένας εκβιασμός, δηλαδή, προς τη Λευκωσία και εμέσως προς την Αθήνα.
Μάλιστα. Εσείς τι λέτε, κύριε Καλλιτερίδη, για τα επεισόδια στη νεκρή ζώνη, θέλω να ρωτήσω. Και επίσης, κύριε Καλλιτερίδη, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε να δέχονται επιθέσεις, έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν σε διάφορα μέρη της Ιφιλίου, δυνάμεις των ωκεανοκράνων, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν έβγαιναν μόνο ανακοινώσεις, δηλαδή υπήρχε πιο δυναμική αντίδραση. Εδώ βγήκαν ανακοινώσεις, θεωρεί ότι ξεχάστηκε, πάει, πέρασε αυτό που έκαναν οι Τουρκοκύπριοι στους ωκεανοκράνους εκεί. Αρχικά να πω ότι η νεκρή ζώνη λεγόμενη είναι τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή το 2,7% του νησιού που αποτελεί νεκρή ζώνη δεν κατακτήθηκε ποτέ από τον Ατήλα το 1974. Ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν το έχει παραχωρήσει σε κανέναν, απλά έχει παραχωρήσει το δικαίωμα στους ωκεανόκρανους να βρίσκονται εκεί για την ασφάλεια όλων. Αυτό το οποίο έγινε ήταν μια εισβολή. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Διότι εισέβαλαν οι τουρκικές δυνάμεις, οι Τουρκοκύπροι δεν είναι ένα καθεστώς μαριονέτα, εισέβαλαν σε εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περί αυτού πρόκειται και είναι τεράστιο αυτό το οποίο συνέβη. Να πω όσον αφορά το θέμα για τα ελληνοτουρκικά, ότι δεν πρέπει να κάνει το λάθος η ελληνική κυβέρνηση να αφήσει την Τουρκία να πιστέψει ότι θα εγκαταλείψουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και ότι θα αποκόψουμε τα θέματα τα Τουρκίας Κύπρου με τα ελληνοτουρκικά. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Η Κύπρος είναι το δεύτερο κράτος του ελληνισμού. Εκτός από το ότι καλώς ή κακώς είμαστε την κύτρια δύναμη, δεν γίνεται να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Θα είναι στρατηγικό λάθος να επιτρέψουμε στην Τουρκία να θεωρήσει ότι μπορεί να εισβάλλει στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα κράτος, ευρωπαϊκό κράτος, εν έτη 2023, έχοντας δει τις εισβολές των Ρώσων στην Ουκρανία, ένα επιτρέπτο. Και όσον αφορά τώρα τα εγκλήματα κατά των ωκεανοκράνων, θα σας πω ότι αυτά συνιστούν έγκλημα πολέμου. Ρητά η συνθήκη της Ρώμης, με την οποία συνέστησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ρητά αναφέρει ότι επιθέσεις σε οχήματα, σε εξοπλισμούς, εγκαταστάσεις και μέλη των ειρηνευτικών έμεων του ΙΕ συνιστούν έγκλημα πολέμου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβει το ζήτημα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και αν θέλετε, σε εμάς, στη Λευκοσία και στην Αθήνα, πέφτει το μπαλάκι να διελευκανθεί η υπόθεση, να παραπενθούν όλοι οι υπεύθυνοι, ηθικοί αυτούργοι κτλ. Που επιτέθησαν σε Άγγλους, Αργεντίνους, όσοι ήταν μέλη της αποστολής αυτής, πρέπει να υπάρξει διελεύκανση πώς γίνεται εν 2023 να δεχόμαστε επιθέσεις εναντίον και ανωκράνων. Είναι ανεπίτρεπτο και πρέπει η ελληνική πλευρά να πιέσει τις καταστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε καθηγητά, κύριε Φαντή, θέλω να σας υποβάλω ένα τελευταίο ερώτημα. Επίκειται η συνάντηση που θα έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν. Έχει κλειδώσει για τη Νέα Υόρκη. Θεωρείτε ότι οι πρόσφατες προκλήσεις της Άγκυρας στην Κύπρο μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη συνάντηση και αυτόν τον διάλογο? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε έχουν επηρεάσει. Δεν είναι τίποτα το οποίο συμβαίνει. Δεν αφήνει, αν θέλετε, στο απειρόβλητο τη διμερή σχέση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα συζητηθεί το ζήτημα των τετελεσμένων, της προσπάθειας δημιουργίας νέων τετελεσμένων στην Κύπρο. Φαντάζομαι ότι θα είναι στην ατζέντα το κυπριακό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα επηρεάσει. Δεν πρόκειται να καταρρεύσει αυτή η προσπάθεια προσέγγισης, εκτός αν η Τουρκία κάνει κάτι ακόμη πιο δραματικό. Αλλά αν επηρεάσει, αποκλείεται να μείνει. Μάλιστα. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Καλλιτερίδη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπήρχε με ένα κλίμα τους τελευταίους μήνες, ιδίως μετά το Βίλνιους, περί μιας ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι η Τουρκία, από τη γέννηση του κράτους αυτού, αν θέλετε, με τον Μουσταφά Κεμάλ μέχρι και σήμερα, ας το περιορίσουμε από το 1974 μέχρι και σήμερα, ένα κράτος που επιδεικνύει σαφώς και με συνέπεια την αναθεωρητική πολιτική της κατά του ελληνισμού. Δεν αλλάζουν αυτά, ούτε με συμφωνίες, ιδίως όταν η Τουρκία έχει ανάγκη, αν θέλετε, και την Ευρώπη και την Αμερική για συγκεκριμένους πολιτικο-οικονομικούς παράγοντες. Δεν αλλάζει η πολιτική και του βαθέως κράτους αυτή η συνέχεια και η διαχρονία της συμπεριαλιστικής Τουρκίας. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Ευτυχώς έπεσε το προσωπείο με αυτά που είδαμε, με την εισβολή που είδαμε στην Πύλα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό ξυπνητήρι για να επανέλθουμε στο πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αναθεωρητική του Τουρκία. Πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί εδώ τώρα παίρνω αφορμή από την επικαιρότητα, ο ιδρυτής της μισθοφορικής Βάγνερ, ο Πριγκόζιν, ο οποίος είχε επιχειρήσει να αμφισβητήσει έμπρακτα την πολιτική Πούτιν, για άλλους λόγους βεβαίως, στην Ουκρανία, είναι πλέον νεκρός μετά από συντριβή του αεροσκάφους που το μετέφερε. Ατύχημα θεωρείτε, δυστύχημα θεωρείτε, κύριε καθηγητά, ή κάτι άλλο? Ήτανε πάντως
ήταν μια βελόνα στο μάτι του Πούτιν για 2,5 μήνες, ο Πριγκόζιν. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος για τίποτα, αλλά υπάρχει μια σειρά συμπτώσεων η οποία συνίσταται στο ότι οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε είναι εχθρός του καθεστώτος Πούτιν κάποια στιγμή παθαίνει κάποιο ατύχημα. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε την περιδίνηση του αεροσκάφους, το οποίο, κύριε Καλεντερίδη, πέφτει, αν παρατηρήσετε, νομίζω θα το έχετε δει, δεν έχει φτερά. Υπάρχουν δύο θέματα εδώ, τα οποία νομίζω αξίζει να αναφερθούν. Το πρώτο είναι ότι χτες, πριν μάθουμε τα νέα της πτώσης του αεροσκάφους, καθαίρεσαν τον αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, οι Ρώσοι, ο οποίος ήταν ο ισχυρότερος τη τάξη υποστηρικτής του κύριου Πριγκόζιν στο πραξικόπημα εναντίον του κύριου Πούτιν. Απόπειρα πραξικόπηματος κανονική, έτσι. Ήταν απόπειρα πραξικόπηματος κανονική. Ακριβώς ήταν. Ενόπλοι οι οποίοι κινήθηκαν προς τη Μόσχα για να βρουν τον πρόεδρο Πούτιν. Και περίμενε υποστήριξη από τις ελίτ του καθεστώτος, όχι τους ολιγάρχες, την ανίσχυρη, τις ελίτ του καθεστώτος. Βρήκε μία στον ηγέτη της πολεμικής αεροπορίας, τον οποίο τον καθαίρεσαν χθες οι Ρώσοι, και αυτό νομίζω είναι συμβολικό, αν όχι σημαντικό. Επίσης, να προσθέσω ότι είχε ξεκινήσει η αποδόμηση του Πριγκόζιν, ακόμα και μετά τη συμφωνία με τον Λουκασέγκο, τον πρόεδρο της Λευκορωσίας. Οι Ρώσοι ξεκίνησαν να αποδομούν επικοινωνιακά τον κύριο Πριγκόζιν, δηλαδή ξεκίνησαν να χτυπούν τις οικονομικές του, τις περιουσίες του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέλουν να τον φωτογραφίσουν ως διεφθαρμένο και διάφορες τέτοιες επιθέσεις επικοινωνιακές. Είχε ξεκινήσει, αν θέλετε, μια τέτοια κίνηση. Νομίζω ότι πρόκειται περί του τέλους του Πριγκόζιν από το καθεστώς της Ρωσίας. Μάλιστα. Εμένα πάντως μου προκαλεί εντύπωση, πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση, πώς έμεινε ζωντανός τόσο μεγάλη περίοδο μετά την απόπειρα του πραξικοπημάτος. 2,5 μήνες ήταν ζωντανός ο άνθρωπος αυτός. Τον απονομοποίησαν σταδιακά. Ναι. Και μέσα στο αεροπλάνο ήταν, λέει, και ο υπαρχηγός. Ο οποίος υπαρχηγός ήταν ορκισμένος συνεργάτης του Πριγκόζιν. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Εφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Και εσάς, κύριε Καλεντερίδη, και ο Σταύρος Καλεντερίδης, στρατηγικός αναλυτής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχουμε σήμερα μια ευχάριστη είδηση, να σταματήσει αυτός ο όλεθρος, η αγωνία, αυτή η καταστροφή που γίνεται εδώ και μια εβδομάδα στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε μικρό